Ξυρίστηκα κιόλας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Ευχαριστώ που θα με ανεχτείτε για λίγο. Εγώ δεν έχω πάει σε πολέμους όπως η Σοφή. Βέβαια, καμιά φορά οι πόλεμοι των γηπέδων είναι χειρότεροι από τους κανονικούς, διότι γίνονται για το τίποτα, για το τρύπιο πάπλωμα, για το τρύπιο σοβρακάκι. Τέλος πάντων, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει πιο, για εμάς τουλάχιστον, στη δική μου ζωή, δεν υπάρχει πιο κραυγαλαίο δείγμα αβεβαιότητας, λευκό, έτσι, σαν άσπρο συννεφάκι, από τη λευκή σελίδα που μας περιμένει κάθε μέρα στο γραφείο. Την τάμπουλα ράζα, που λέγαμε στο Πανεπιστήμιο, μια φορά και ένα καιρό, στην αρχαιότητα. Τη λευκή σελίδα. Βέβαια, ζούμε σε εποχή όπου η δημοσιογραφία είναι λίγο πιο εύκολη, είναι λίγο διαφορετική. Είναι η δημοσιογραφία του non-paper και του δελτίου τύπου, όπου παραλαμβάνουμε το non-paper ή το δελτίο τύπου από την ομάδα ή από το κόμμα, copy-paste, παλιά γινόταν με ψαλίδι και με σελοτέιπ αυτό, του συνεργάτη μας κυρίου Ξουραφάκια, έλεγε ένας συγχωρεμένος συνάδελφος, καλά να είναι εκεί που πήγε. Αν αισθανόμαστε δημιουργικοί, αλλάζουμε και τον πρόλογο ή τον επίλογο, βάζουμε την ονοματάρα μας από πάνω και περνάμε την υπόλοιπη μέρα παίζοντας τέτρις στο γραφείο ή το αντίστοιχο σημερινό του τέτριξ, έχω χάσει κάποια τεύχη σε αυτό το θέμα. Αλλά δεν ήταν πάντοτε έτσι. Τις περιπέτειες της γαλάζιας brother γραφομηχανίσμου, αυτής εδώ που βλέπετε, μπορεί όλα και κάποιοι να τις έχετε διαβάσει στο βιβλίο μου, ο Νίκος Λύπη, εκδόσεις Key Books, θα το βρείτε και απ' έξω, τέλος γκρίζας διαφήμισης. Τότε δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχαν καν υπολογιστές. Με αυτό το θηρίο δουλεύαμε, το οποίο έκανε μαζί μου τα χιλιόμετρα στα λεωφορεία, στα τρένα, στα γήπεδα προφανώς. Και το δεύτερο βοήθημα, η πραγματική βεβαιότητα σε όλα αυτά ήταν ένα μικρό πράσινο σημειωματάριο, μια μικρή πράσινη ατζέντα. Τηλεφωνικός κατάλογος, έλεγε. Πράσινη ατζέντα, μπλε στυλό, αυτή ήταν η βεβαιότητά μας. Την εντοπίζω καμιά φορά στο συρτάρι με τα κοιμήλια από την αρχαιότητα και δάκρυα κυλούν στις παριές μου. Συγκινούμε. Τώρα βέβαια πάνε αυτά, τώρα έχω τούτο. Ένα μικρό, από το πράσινο σημειωματάριο στο άσπρο κινητό με τη ροζ θήκη, έτσι, για να καλύπτουμε και την μετροσεξουαλ διάσταση του πράγματος. Θα μπορούσα, όπως και έκανα δηλαδή, να καλύψω το χθεσινό ρημάδι, το ντέρμπι του μπάσκετ, για παράδειγμα, μέσα από αυτή τη συσκευή, από το ξενοδοχείο μου εδώ στην Πάτρα. Να δω το παιχνίδι μέσα από την εφαρμογή της Nova, που το έδειχνε, ή της EuroLeague TV, να παρακολουθήσω τις δηλώσεις από κάτι αντίστοιχο, να κλέψω τον κόπο άλλων δηλαδή, οι οποίοι κατά κάποιον τρόπο θα είχαν κλέψει τον κόπο κάποιον άλλον. Θα έγραφα το κείμενό μου στο μιλητό, διότι υπάρχουν και τέτοιες εφαρμογές, εσύ τα λες και το ρημάδι τα γράφει από μόνο του. Και μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα μπορεί να είχα παραγγείλει για τα σουβλάκια, το σημαντικότερο από όλα δηλαδή, από το delivery, ξέρω εγώ τι, .gr. Οπότε η μόνη αβεβαιότητα στις μέρες μας, πολύ μακριά από τις μέρες του χαρτιού και του μολυβιού ή της γραφομηχανής, αυτό είναι από το Final Four του 88, αρχαιότης. Η μόνη αβεβαιότητα λοιπόν είναι η ύπαρξη Wi-Fi, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι από αυτό εξαρτάται η επιβίωσή μας, η επαγγελματική, η κρυμμένη πίσω από έναν τετραψήφιο κωδικό. Τι συναντάτε κι εσείς παντού την αβεβαιότητα του Wi-Fi, λέω στον ανιψιό μου, τον 17χρονο Θάνο, στην Ίσυρο να πάτε διακοπές, είναι ωραία. Θα έχει ωραίες αμμουδιές, θα φάτε καλά, θα πιείτε, θα χορέψετε με την κοπελίτσα σου, θα πάτε και ρωματζάδα στο κατάστρωμα, στο πλοίο. Άσε ρε μπάρμπα, μου απαντάει ο άλλος. Wi-Fi έχεις το κατάστρωμα, Wi-Fi έχεις τις αμμουδιές. Αυτό είναι όλο. Αυτή είναι η αβεβαιότητα που γίνεται βεβαιότητα. Οπότε η ζωή μου, ο κόσμος μου, ο επαγγελματικός είναι κρυμμένος μέσα εδώ. Τόση ώρα έχω το χέρι στην τσέπη για να κρατάω το κινητό. Νιώθω καλύτερα, πιο σίγουρος. Η πράσινη ατζέντα έχει γίνει ένα ευρετήριο. Η μαγική κίνηση του δακτύλου λύνει όλα τα προβλήματα. Κρατάω αυτά, ακόμα και τα τηλέφωνα αυτών που έχουν φύγει. Αυτών που έχουν
εγκαταλείψει αυτό το μάτι ο κόσμος στα 60, στα 50, στα 40, στα 30, διότι σε αυτή τη δουλειά που τόσο αγχώνει πολλούς από μας, η ίδια η ζωή δεν είναι καθόλου βεβαιότητα. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Οπότε, ψάχνοντας, βλέπω και τα ονόματα φευγάτων. Φίλιππος Συρίγος, δάσκαλός μου. «Να μην μιλάς πολύ στις μεταδόσεις», μου έλεγε όταν ξεκινούσα. Ήταν μάλιστα συμπτωματικό το ότι βρέθηκα για πρώτη φορά στο μικρόφωνο σε μεγάλο μάτς. Μάλιστα και πέθανε από το άγχος του, πέθανε. Και εγώ ήταν από το άγχος του ο Φουγαράς. «Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει», μου έλεγε. «Αυτή είναι η μοναδική βεβαιότητα». «Ναι, ναι, 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 ναι», έλεγα εγώ. «Μια, δύο, τρεις, φρασίτατος». Εγώ πήρα θάρρος. Και στην επόμενη κακοτοπιά λέω, με τη φωνούλα μου, την νεανική τότε, 23 ετών, «Φάουλ ήταν αυτό». Ακούγεται το κλικ μέσα από τα ακουστικά, γιατί τον άκουγα τόση ώρα από ό,τι ήθελε εκείνος, και η φωνή του με την τόσο χαρακτηριστική εκφορά που οι παλιότεροι την γνωρίζετε πολύ καλά. Κλικ. «Παλιό μαλάκα, κοίτα το replay και θα καταλάβεις ότι δεν υπήρχε κανένα φάουλ». Κλικ. Μαγκώθηκα, δαγκώθηκα, είδα το replay, είδα ότι είχε δίκιο. Ξέρετε, στις μέρες μας η μοναδική βεβαιότητα στο ρεπορτάζ του μπάσκετ ήταν ο Συρίγος, η αυθεντία του, η φωνή του. Αλλά μια ωραία πρωία, μια διόλου ωραία πρωία, ξεκίνησε να πάει να κάνει την εβδομαδιαία του εκπομπή στο ραδιόφωνο, στον Sport FM. Ο Συρίγος είχε πολλά ανοιχτά μέτωπα. Το Αθήνα 2004 με τα σκάνδαλά του, το ντόπινγκ, το Καραϊσκάκι, τον υπόδρομο, χωνόταν παντού. Ήταν δημοσιογράφος παλαιού τύπου, ίσως ο τελευταίος. Τον περίμεναν μέρα μεσημέρι κάτι καλόπεδα κάτω από τα γραφεία του σταθμού. Μαχαιροβγάλτες. «Είσαι ο Συρίγος?» «Μία, δύο, τρεις, πέντε μαχαιριές δίπλα στη μοδελική στήλη». Γιατί έτσι, γιατί ενοχλούσε. Στην εντατική. Πάλευε για τη ζωή του. Την κέρδισε εκείνη τη μάχη. Έδωσε μια καινούρια μάχη με τη βοήθεια των αρχών, υποτίθεται, για να βρεθούν οι ένοχοι, μέχρι που κατάλαβε ότι εδώ είναι Βαλκάνια, ότι είναι εδώ Ελλάδα, απίβδησε, τα παράτησε. Και τα παράτησε διότι στην επόμενη γωνία τον περίμενε χειρότερος εχθρός, αδυσόπιτος, σχεδόν ανίκητος. Θυμάστε τι σας είπα, η ζωή δεν είναι σίγουρη σε αυτό το επάγγελμα. Τον χάσαμε στα 65. Γιάννης Κούτρας, τον ξέρετε. Και αν δεν τον ξέρετε, ξέρετε τη φωνή του. Από τον εμβληματικό Σταυρό του Νότου. «Πρώτο ταξίδι». Μην φεύγετε, δεν θα τραγουδήσω. Αν ήταν, θα με βάζανε τελευταίο για να αδειάσει η αίθουσα. Ο Γιάννης Κούτρας είναι αγαπημένος φίλος. Καταρχήν, είναι αρρωστάκι με τον μπάσκετ. Καλό πράγμα. Εγώ είμαι αρρωστάκι με την καλή μουσική. Κάπου μέσα στις δύο ασθένειες τα βρήκαμε. Το θέμα είναι ότι εκείνος από τη φύση του επαγγέλματός του αναγκάζεται συχνά να τραγουδήσει μπροστά σε κοινό που δεν πολύ ενδιαφέρεται για αυτά που ακούει. Έτυχε να είναι να βγει και να μπει στο πρώτο μαγαζί που βρήκε μπροστά του. «Τι αυτά ρε κύριος που τραγουδάς, κλασική μουσική, παίξε καλά εικόνα με ρακλώσουμε». Άλλους δεν τους νοιάζει. Αποδέχονται την πραγματικότητα αυτή και κλείνουν τα αυτιά, κλείνουν τα μάτια, τα λένε, παίρνουν το μερογάμα, το φεύγουν. Αυτό τσακώνεται ο Γιάννης. «Ρε παιδιά, αφού δεν σας ενδιαφέρει αυτό που ακούτε, γιατί δεν πάτε κάπου αλλού να τα πείτε?» Ο Αλκίνος το λέει, ωραία αυτό. «Ήρθατε για να τα πείτε στον Αλκίνο». Πικρό χιούμορ. Άλλο λοιπόν δεν τον νοιάζει. Αυτό τσακώνεται. Το θέμα είναι ότι επειδή, μια και πιάσαμε το παράδειγμα του, μια και αυτόν βρήκα στο ευρετήριο, συνεχίζω με την δική του ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι δεν είναι συνθέτης, δεν παίζει μουσικά όργανα, είναι ερμηνευτής. Αυτό σημαίνει ότι το μεροκάματό του εξαρτάται εξ ολοκλήρου από άλλους. Από το κοινό με το οποίο τσακώνεται και την επόμενη φορά θα πει, θα πάω να ακούσω κάποιον που δεν είναι δίστροπος και δεν λέει και κλασική μουσική, ή από τον συνθέτη που θα πρέπει να του δώσει ή να μην του δώσει τραγούδια, αλλά αν βγάλει τη φήμη του δύσκολου θα πει, θα βρω άλλο.
Η χαρά του ελεύθερου επαγγέλματος είναι αυτή. Και καλά, ο συγκεκριμένος ξέρει ότι τουλάχιστον αυτά που λέει σε ένα μίνιμουμ κοινό έχουν γκέλ. Θα τον ακούσουν κάποιοι. Εγώ καμιά φορά σκέφτομαι και αγχώνομαι για λογαριασμό τους τους κομικούς, τους stand-up comedians, οι οποίοι βγαίνουν σε ένα τέτοιο κοινό, σε μια αίθουσα όμως που μπορεί να μην είναι γεμάτη σαν τη σημερινή, μπορεί να είναι άδεια, δεν ξέρουν πόσους θα βρουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν ξέρουν καν αν θα καταφέρουν να συντονίσουν το χιούμορ τους με αυτό του κοινού. Και η αβεβαιότητα έγκυται στο ότι μπορεί μόνοι τους να τα λένε, μόνοι τους να τα ακούνε, μόνοι τους να γελάνε. Και καλά, η πληγή στο εγώ του καθενός είναι το λιγότερο. Η πραγματική πληγή αρχίζει, η πραγματική αβεβαιότητα αρχίζει όταν το τραπέζι μείνει χωρίς ψωμί. Να ψάξω. Γιώργος Κούδας. Θεός, ε. Οι νεότεροι που βλέπω, πολλούς νεότερους, μάλλον δεν ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε, αλλά οι πιο παλιοί ξέρουν ότι ο άνθρωπος αυτός έπαιζε στη δεκαετία του 70 την μπάλα του 2020. Ήταν μισό αιώνα μπροστά. Πήγα και τον βρήκα για μια συνέντευξη για την εφημερίδα που δουλεύω, για το ντοκουμέντο. Παιδική μου πρωτοβουλία. Από σεβασμό. Δεν με νοιάζει. Η μπάλα δεν με νοιάζει καθόλου. Με νοιάζει ο αγώνας. Η ζωή. Ο Κούδας. Αν ήταν σήμερα 12 χρονών, μπορεί να ζούσε εσόκλειστος, οικειοθελός βεβαίως, σε μια ποδοσφαιρική ακαδημία κάποιας Μπαρσελόνα ή Άγιαξ, να είχε επιστήμονες, φυσιοθεραπευτές να του κάνουν αέρα και να προσέχουν κάθε του ανάγκη, να τρώει με χρυσά πυρούνια και να παίζει την παλίτσα του ξενιάστος. Ο Γιώργος Κούδας ήταν προσφυγόπουλο. Όταν έπαιζε μπαλά στα 10 του, στα 12, έπαιζε με τρύπια παπούτσια. Ή με καθόλου παπούτσια. Άλλαζε σπίτι κάθε μερικούς μήνες. Τους έδιωχναν, δεν τους ήθελαν. Τους πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη. Ιδίως όταν ήταν φτωχοί και δεν είχαν να πληρώσουν το ενίκιο στην ώρα του. Έτρωγε ό,τι περίσσευε στη λαχαναγορά. Αν του έδινε κάποιος μια κολοκύθα να πάρει στο σπίτι, μερικά φρούτα. Έμαθε όμως κάτι. Του το δίδαξε ο πατέρας. Να είναι αξιοπρεπής. Να μην ζητιανεύει. Και αυτό το πράγμα το μετουσίωσε σε μια κουβέντα που μου είπε σε αυτή τη συνέντευξη και που μου έχει μείνει. Η προσφυγιά, μου είπε, είναι προνόμιο. Η φτώχεια είναι προνόμιο. Η αβεβαιότητα, αν θέλετε, είναι προνόμιο. Κανείς προφανώς δεν τη θέλει, αλλά όταν δεν μπορείς να την αποφύγεις, υπάρχουν τρόποι να σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Η ευμάρεια πολλές φορές φέρνει την τεμπελιά, την αδιαφορία, διότι αυτός που κοιμάται μακαρίως είναι ο πρώτος που θα χτυπηθεί από το τσουνάμι. Το περάσαμε το κάπα. Δεν την ξέρετε. Κικίτσα Καλδίμη λέγεται. Η κοπέλα αυτή θα πρέπει να την ξέρετε, διότι είναι υπεραθλήτρια. Έχει ανέβει στο Έβερεστ. Αυτό που έχει καταφέρει δεν μπορεί να το κάνουν ούτε ποδοσφαιριστές, ούτε μπασκετμπολίστες, ούτε τριπλουνίστες, ούτε κανένας άλλος από τους εφήμερους ήρωες του αθλητισμού μας. Το θέμα είναι ότι ο δρόμος για την κορυφή του Έβερεστ είναι διάσπαρτος με ξεπαγιασμένα πτώματα, με ανθρώπους που άφησαν εκεί την τελευταία τους πνοή και δεν υπάρχει τρόπος να τους κατεβάσουν. Δεν γίνεται. Στα 8.500 μέτρα δεν μπορεί κάποιος να σε πάρει στην πλάτη του, να σε κατεβάσει χωρίς να ρισκάρει σε ακραίο βαθμό τη δική του ζωή. Ούτε φτάνει ελικόπτερο λόγω του αραιού οξυγόνου. Το αραιό οξυγόνο όμως χτυπάει κατευθείαν στον εγκέφαλο. Η υποξία, όπως την λένε, αν δεν έχω λάθος, δεν σε αφήνει να σκεφτείς καθαρά, να πάρεις τη σωστή απόφαση. Πώς νομίζετε ότι ξυλιάζουν τα πτώματα, δεν θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω? Βλέπουν την κορυφή στα 300 μέτρα. Μπορώ, 300 μέτρα είναι. Τι είναι 300 μέτρα, από εδώ μέχρι το πάρκι. Δεν μπορείς όμως. Σε κατάσταση εξάντλησης και παγωνιάς. Έλα μωρέ, τα σύννεφα θα φέρουν καταιγίδα, θα έρθει σε μία ώρα η καταιγίδα. Προλαβαίνω να πάω στην κορυφή και να γυρίσω και να ανάψω και μια φωτιά για να ζεσταθώ. Δεν προλαβαίνεις. Δεν μπορεί να σκεφτείς καθαρά. Η κική λοιπόν είναι ζωντανή,
Θα μπορούσε να είναι εδώ να σας τα λέει η ίδια όπως έχει μετάσχει σε παλαιότερο TEDx, επειδή πήρε τη σωστή απόφαση. Και πήρε τη σωστή απόφαση διότι άκουσε τον οδηγό της, τον έμπειρο άνθρωπο με τον οποίο ανέβηκε μαζί στο βουνό. Δεν έκανε του κεφαλιού της την τελευταία στιγμή. Αλλιώς θα μπορούσε να έχει γίνει και η ίδια σημάδι, όπως είναι τόσα άψυχα κορμιά εκεί πάνω. Και να λένε οι άλλοι, μεταξύ τους οι άλλοι ορειβάτες, θα συναντηθούμε εκεί στην παγωμένη Ελληνίδα με το κόκκινο μπουφάν. Καλός ορειβάτης λέει, το λέει η κοπέλα αυτή και το λένε και όλοι όσοι έχουν γυρίσει για να πούν την ιστορία, καλός ορειβάτης είναι ο ζωντανός ορειβάτης. Κάθε βήμα είναι αβεβαιότητα σε βαθμό ζωής και θανάτου. Όλοι το ξέρουν. Λίγοι το εφαρμόζουν. Αυτόν το ξέρετε. Χειροκρότημα, να μας ακούσει από την Αμερική. Είχε και τα γενέθλιά του χθες ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Σήμερα τον αγαπάμε όλοι, αισθανόμαστε εθνικά υπερήφανοι, τον καμαρώνουμε. Είναι ο καλύτερος του κόσμου, μπράβο του και του βγάζουμε και το καπέλο και χαιρόμαστε τις νύχτες που τον βλέπουμε να παίζει μπάσκετ ή τις μέρες που παίζει με την εθνική όπως εδώ στην φανέλα αυτή. Το θέμα είναι ότι όταν τον πρώτο ανακάλυψαν και ήταν 16 χρονών ας πούμε, το παιδί έπασχε από αβιταμίνωση. Γιατί δεν έτρωγε. Ή γιατί έτρωγε τα λάθος πράγματα, ό,τι έβρισκε. Ζούσαν 6 άνθρωποι σε ένα υπόγειο και μετά σε ένα άλλο υπόγειο. Οι γονείς και 4 αγόρια, μαντράχαλοι. 2 πιο μικρά σε ηλικία και 2 μεγαλύτερα, ο Γιάννης και ο Θανάσης επίσης. Μπασκετμπολίστας, ο αδελφός του μεγαλύτερος. Τις μέρες πουλούσαν μπιχλιμπίδια για να ζήσουν όλη την οικογένεια, CD, γυαλιά, ηλίου, ό,τι έβρισκαν. Τα απογεύματα έπαιζαν μπάσκετ, περίμεναν κανένα σάντουιτς από την καλοσύνη των ξένων. Τα βράδια κρύβονταν για να μην τους βρουν τα τάγματα εφόδου. Και αυτή ήταν η ζωή τους. Όταν γύριζαν στο σπίτι, τα λίγα κέρδη της ημέρας τα μοιράζονταν για να φάνε. Όχι όμως εξημισίας. Πρώτα έτρωγαν τα μωρά, μετά οι γονείς που ευτυχώς δεν ήταν υπερήλικες. Άλλο αν ο πατέρας έφυγε νωρίς και δεν πρόλαβε να καμαρώσει τα κατορθώματα του γιου. Και τελευταία έτρωγαν τα 2 μεγάλα παιδιά ό,τι περίσευε. Συχνά δεν περίσευε τίποτα. Η αθάνατη, ακίνητη Ελλαδάρα τον έσωσε, τον επιβράβευσε όταν κατάλαβε ότι είχε κάτι να κερδίσει από αυτόν. Ή όταν φοβήθηκε ότι θα της τον κλέψει κάποιος άλλος για να κερδίσει από αυτόν, η Νιγηρία, η πατρίδα των γονιών του. Αυτοί σώθηκαν. Σαν αυτούς υπάρχουν εκεί έξω δεκάδες χιλιάδες άλλοι που δεν είναι 2 μέτρα, δεν ξέρουν να κλωτσάνε την μπάλα, δεν διδάχτηκαν κάποιο επάγγελμα, δεν ξέρουν κάποια τέχνη. Είναι τα φαντάσματα της κοινωνίας μας. Αυτοί ζουν την αβεβαιότητα σε κάθε τους βήμα, σε κάθε μέρα που ξημερώνει. Κάθε φορά που βγαίνουν για το μεροδούλι και δεν γνωρίζουν καν αν θα υπάρξει το βράδυ μεροφάι. Ελευθερία Μουράτογλου. Αυτή δεν την ξέρετε. Το μικρούλι το ξέρετε. Μην κοιτάτε, είναι λίγο shocking. Sorry για το σκηνικό, αλλά αυτή ήταν η πιο γλαφυρή φωτογραφία που βρήκα. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, δεν την ξέρετε, ούτε εκείνη ήξερε κανένα όταν πρώτο ήλθε στην Ελλάδα, το 22. Κοίταζε πίσω και έβλεπε το σπίτι της να καίγεται. Κοίταζε μπροστά και δεν έβλεπε τίποτα. Ίσως επειδή τα μάτια της ήταν δακρυσμένα. Ήταν και παιδί μικρό τότε, η θεία μου, γιατί περί θείας πρόκειται, αδελφή της γιαγιάς μου. Στην οικογένειά μου, την ευρύτερη, υπάρχει μια εμβληματική στιγμή που δυσκολεύομαι να τη διηγηθώ χωρίς να μου ανέβει κόμπος στο λαιμό, οπότε ανεχτείτε με λίγο αν συγκινηθώ. Όταν η Άννα Βαγενά, ηθοποιός, ανέβασε ένα θεατρικό στην Αθήνα, και όχι μόνο στην Αθήνα, ίσως να ήρθε και στην Πάτρα, με θέμα από το προσφυγικό, την Αγγέλα Παπάζογλου, έτσι λέγονταν, ένας μονόλογος, συγκλονιστικός.
Η Ελευθερία Μουράτογλου, το μικρό παιδάκι που πλέον ήταν μια ηλικιωμένη κυρία, καθόταν στην πρώτη σειρά εδώ των καθισμάτων. Και μόλις τελείωσε ο μονόλογος και κόπασε το χειροκρότημα, η θεία σηκώθηκε με τη φωνή της που ήταν σπασμένη από το γύρας, αλλά στεντόρια, βροντερή, έτσι ήταν μέχρι το τέλος, και της είπε, «Κόρη μου, αυτά που λες τόση ώρα, εγώ τα έζησα. Εγώ ήμουν στο βαπόρι». Και η ηθοποιός την ανέβασε στη σκηνή για να κλάψουν μαζί για μερικά λεπτά. Αυτή είναι η πραγματική αβεβαιότητα. Να βγαίνεις από ένα καράβι, από ένα φουσκωτό, μπορεί να είναι και τρύπιο, να φτάνεις σε ένα ξένο τόπο άγνωστο, να αφήνεις πίσω το σπίτι σου να καίγεται, να μην έχεις δραχμή στην τσέπη, να είναι κουρελιασμένα τα ρούχα σου, να μην γνωρίζεις πού πας και να σε αντιμετωπίζουν και με έχθρα. Γι' αυτό σας εκλυπαρώ, αν θέλετε, αυτούς τους ανθρώπους. Ας μην μας αρέσει η φάτσα τους. Ας τους αντιμετωπίζουμε με ανθρωπιά, γιατί χθες ήμασταν εμείς αυτοί. Και αύριο μπορεί να είμαστε πάλι εμείς αυτοί. Ο πόλεμος δεν χαρίζεται σε κανέναν. Άστα το ρημάδι το κινητό, θα μου λέγει η μαμά μου. Προσπαθώ να πω ότι στη ζωή μας, σας έβαλε και λίγο γκάλι έτσι για να ανοίγει το μάτι, να το ελαφρύνουμε λίγο. Στη ζωή μας η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα. Αυτό προσπαθώ να πω. Το ότι δεν ξέρουμε δηλαδή κάθε μέρα από ποια πλευρά θα ξημερώσει, αν θα βγει από εδώ ή από εκεί ο ήλιος. Κάποτε μπορεί να έχουμε δύο ήλιους, έναν αληθινό στο ηλιοβασίλεμα και έναν πυρηνικό. Υπάρχει ένα τραγούδι των Pink Floyd, ψάξτε το, «Two Suns in the Sunset». Μέχρι τότε να θυμόμαστε ότι ένας αθλητής εκεί που τρέχει σαν ελάφι μπορεί να παραπατήσει, να γυρίσει το γόνατό του, να τα χάσει όλα. Πάει η καριέρα. Ένας τραγουδιστής δεν μπορεί να γεμίσει την αίθουσα. Την επόμενη φορά δεν θα τον θέλει κανένας για συναυλία. Ένας δημοσιογράφος δεν θα βρίσκει την είδηση, δεν θα μπορεί να γεμίσει την τάμπουλα ράζα. Μία, δύο, τρεις, την τέταρτη θα απολυθεί. Την πέμπτη δεν θα ξαναβρει δουλειά. Μέρες που είναι κιόλας στην εποχή που ζούμε. Ένας νοικοκύρης, ξένιαστος και ενάρετος και όλα αυτά, κάθεται και βλέπει τηλεόραση ωραία και καλά. Και ξαφνικά αρχίζουν να πέφτουν βόμβες στο σπίτι του και χάνει τα πάντα. Και μπαίνει στο πλοίο και φεύγει και δεν ξέρει πού πάει. Η αβεβαιότητα είναι ο μοναδικός κανόνας. Ας θυμόμαστε ότι μπορεί, όπως έλεγε ο Γιώργος Κούδας, να είναι και προνόμιο. Διότι μερικές φορές η τεθλασμένη δεν είναι προφανώς ο συντομότερος δρόμος, αλλά καμιά φορά είναι ο καλύτερος. Από τα εμπόδια καταλαβαίνεις καλύτερα. Η ευθεία γραμμή δημιουργεί αντικατοπτρισμούς, όπως στην έρημο. Βλέπεις νερό και στην πραγματικότητα είναι άμμος. Βλέπεις δέντρα και δεν είναι κόκκι, είναι αμόλοφη. Οπότε το ταπεινό μήνυμά μου είναι να σκεφτόμαστε, να ανησυχούμε, να διαβάζουμε, να ταξιδεύουμε, να κάνουμε το μυαλό να λειτουργεί, να μην το αφήνουμε να κοιμάται. Διότι η μόνη λύση για να ανοίγει η πόρτα μπροστά μας είναι να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά ανοιχτά. Μία στιγμή αν τα κλείσουμε, μπορεί το δικό μας πόδι να βρεθεί στο χείλος της αβύσσου. Ευχαριστώ που με ακούσατε.